Αν ρωτήσετε τι θα πει μυστικός δείπνος, ότι έλαβε χώρα σε ένα τόπο μυστικών, κρυφών, όχι. Για τον ίδιο λόγο που λέγονται και οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου μυσταγωγικές. Μυστικός λέγεται όχι γιατί ήταν κρυφά αυτά όλα, ό,τι έγιναν, αλλά διότι εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το δείπνο, οι μαθητές, δια πρώτη φορά, ύστερα από 3 χρόνια επικοινωνίας με τον διδάσκαλον, θα εγίνοντο κοινωνή του. Κοινωνή του, όσο ποτέ άλλοτε, διότι όλο τον άλλο καιρό ήσαν πλάι στον Ιησούν. Εκείνο το βράδυ θα ενεσωματούντο με τον Χριστό. Και μυστικός θα πει ενωτικός. Αυτό θα πει μυστικός, ενωτικός. Και μυσταγωγία και μύστης, εκείνος ο οποίος εισαγάγει σε ένα θέμα το οποίο λέγεται μυστήριον και ούτω καθεξής. Αυτό θα πει μυστικός, θα πει ενωτικός. Έτσι, για πρώτη φορά σας ξαναλέγω, οι Απόστολοι ζούσαν την εμπειρία του Χριστού, του σώματος του και του αίματος του. Τι έκανε ο Κύριος? Λαβών άρτων και ευχαριστήσας και λοιπά. Λαβών άρτων, επήρε ψωμί. Μια μικρή παρατήρηση, απλώς μια μικρή, κάπως παρενθετική. Τι ψωμί πήρε? Ένζυμο ή άζυμο? Μια που είμαι πρώτον πυλών της ΕΟΚ και θα μας έρθουν εδώ πολλά περίεργα και παράξενα πράγματα, να το ξέρετε και αυτό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν άζυμον άρτων. Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι άζυμος ο άρτος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας διατηρεί ένζυμον άρτων. Θα μου πείτε λεπτομέρεια? Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια και θα σας εξηγήσω αμέσως. Το Πάσχα των Εβραίων άρχιζε από την Παρασκευή με τη δύση του ηλίου και έγινε το Σάββατο, η μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, όπως μας λένε κύριοι Ευαγγελιστές, η μεγάλη ημέρα του Σαββάτου, το Πάσχα. Ήταν διπλή γιορτή, πρώτον ως Σάββατο και δεύτερον ως Πάσχα. Λοιπόν, βέβαια δεν ήταν πάντοτε Σάββατο, αλλά όπως και εμείς κάθε φορά, εμείς έχουμε τις λεγόμενες κινητές γιορτές για να είναι πάντα Κυριακή το Πάσχα. Προσέξτε τώρα εδώ. Από πότε άρχισε το Πάσχα? Από την παραμονή της Παρασκευής. Γι' αυτό και λέγεται Παρασκευή, που θα πει προετοιμασία. Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και τότε έπαιρναν τα αρνιά που πήγαιναν για θυσία. Έπρεπε αυτά να αρχίσουν να σφάζονται από τις 3 το μεσημέρι. Υπογραμμίζω, 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αυτό το τρίωρο έπαιρναν πίσω τα αρνιά τους οι άνθρωποι, πήγαιναν σπίτια τους, έπρεπε να τα μαγειρέψουν στη σούβλα χωρίς να σπάσει κόκαλο, τελετουργικό φαγητό, και να φάνε και πικρά χόρτα και άζυμο ψωμί. 3 το μεσημέρι άρχισε η σφαγή. 3 το μεσημέρι ο Κύριος παρέδωκε το Πνεύμα εις τον Πατέρα και ήταν ο καθαυτό αμνός. Όλα τα άλλα ήταν αντίτυπα. Εκείνο το Πάσχα δεν ήταν πια Πάσχα των Εβραίων. Δεν ήταν. Διότι ο πραγματικός αμνός ήδη θυσιάστηκε επί του Σταυρού. Αλλά τα πικρά χόρτα, το φαγητό, το αρνί, ψητό, το οποίο ξέρετε μέχρι το πρωί έπρεπε να το φάνε,
Ό,τι περίσσευε τυχόν έπρεπε να το κάψουν. Διότι το τελετουργικόν δείπνον. Τελετουργικόν. Όπως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τελετουργία. Είναι μυστήριον. Έπρεπε λοιπόν έτσι να είναι και το ψωμί να είναι άζυμον. Όχι μόνο έτρωγαν άζυμο, αλλά όλη την εβδομάδα μέχρι την απόδοση του Πάσχα, μία εβδομάδα μετά, έπρεπε να τρώνε άζυμον ψωμί και έπρεπε να εξαφανίσουν από το σπίτι τους κάθε περίπτωση ζύμης. Γιατί? Διότι η ζύμη ήταν το σύμβολο του κόσμου και της κοσμικότητας. Ενώ το άζυμον ήταν το σύμβολο του λαού του Θεού. Γιατί? Μάλιστα το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάμαι καλά, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Διότι η ζύμη είναι γνωστό όταν βάλουμε μέσα στο αλεύρι, στο λεγόμενο φύραμα, έτσι λέγεται, δηλαδή νερό και αλεύρι, είναι το φύραμα. Βάζουμε και τη ζύμη, η οποία ζυμεί το μήμα μικρονιώτα, το φύραμα, τότε γίνεται το εξής. Φουσκώνει το ψωμί. Αλλά όταν λέμε φουσκώνει, θα πει μεταβάλλεται. Ο κόσμος είναι μεταβαλλόμενος. Ο λαός του Θεού είναι σταθερός. Δεν μεταβάλλεται. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρχει το άζυμον. Ο Χριστός όμως, όταν έκανε το μυστικό του δείπνο, ήτο μία ημέρα, μία βραδιά πριν, διότι ο ίδιος θα απετέλει των θυσιαζόμενων αμνών, σαν το είπα προηγουμένως, ώρα τρεις που πέθανε επί του Σταυρού. Αφού λοιπόν ήταν μία ημέρα πριν, δεν ετρώγεται ο άρτος ο άζυμος, αλλά ο ένζυμος. Άρα, όταν ο Χριστός πήρε από το τραπέζι ψωμί, αυτό ήταν ένζυμον. Να το ξέρετε.